Θα βγουν όλο το τρένο! Είστε όλοι στο το τρένο! Όλοι έχουν τον τρένο! Όλοι τρένο! Ελάτε, ελάτε, θα Ο χρόνος παγώνει. 28 Φλεβάρι 2023. Ώρα 11 και 21 το βράδυ. Ακούτε τα podcast του 902.gr το Intercity 62 που μεταφέρει περισσότερους από 350 επιβάτες στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη συγκρούεται με την εμπορική αμαξοστοιχεία 63503 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώνεται. Τελικός απολογισμός, 57 νεκροί και τουλάχιστον 85 τραυματίες. Έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος. Και επειδή αυτό το έγκλημα και η ένοχή του δεν πρέπει να ξεχαστούν, θα ακούσουμε μερικά από όσα λέγονταν και όσα αποκαλύπτονταν εκείνες τις μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα. Τροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Οκτώ μέρες πριν την πολύ νεκρη τραγωδία, ο Υπουργός Αρμόδιος για τους Ιδηρόδρομους Καραμαλής λέει στη Βουλή. Είναι τροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Δια... διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι κι εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή αμφιβολία ότι από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματο μία λέξη καρφώθηκε στο μυαλό του κράτου, τη κυβέρνηση και των εταιριών που λιμένονται του σιδηροδρόμου. Συγκάλυψη. Μία συγκάλυψη που επιχειρείται μέχρι και σήμερα ξεδιάντροπα. Και ξεκίνησε κάπω έτσι. Είσαι ο Υπουργό Μεταφορών. Μπορεί να πα στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Και μετά, κάπω έτσι. Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρέστα Σαμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Όταν ε, έγιναν τρία δυστυχήματα, αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε, να κάνουμε ένα οδικό δίκτυο. Φτιάξαμε σύραγγε πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Yeah. Ε, πήγαμε παραπάνω, φτιάξαμε σύνοκε στα τέμπη. Ναι. Άρα έπρεπε να δυστυχώς, να πεθάνουν ε, ναι, και εκεί παιδιά, παιδιά ναι, αλλά σχολής, εδώ τι δηλαδή κάνουν. πρέπει, να, πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα Δυστυχώς, Ως, α, δυστυχώς, πια, δυστυχώς, πια, πια, δυστυχώς, να είναι αυτή δυστυχώς, η θυσία. Δηλαδή. Α, αν μου επιτρέψετε, ναι. δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. θυσία Δυστυχώ. Ο Άδωνη και ο Πορτοσάλτε. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν ξεκινά ένα αγώνα δρόμου από τον κρατικό μηχανισμό και διάφορου παπαγάλου που προσπαθούν να προσωποποιήσουν τι ευθύνε στη βάρδια του σταθμάρχη, του ελεγκτή και του μηχανοδηγού. Να πούν πω όλα δούλευαν ρολόι στι γραμμέ, αλλά έφτεξε το ανθρώπινο λάθο. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει τον σταθμάρχη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το βίσμα. Κοινό παρανομαστή, η επιχείρηση συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών και των ευθυνών του. Και επειδή καλό είναι να θυμόμαστε, Α θυμηθούμε τι έλεγε ο Χατζηδάκης της Νέας Δημοκρατίας στις 14 Σεπτεμβρίου του 2017, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ. Όχι τίποτα άλλο, για να καταλάβετε ποιοι είναι οι ένοχοι και πώς η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση ετοίμασαν το έδαφος για το έγκλημα. Ο κ. Σταθάκης μας κατηγορούσε ότι ήμασταν έτοιμοι να ξεπουλήσουμε την Τρενοσέ έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε ανακαλύψει ο ίδιος, ενώ σήμερα η συμφωνία υπογράφηκε με 45. Εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και εγώ προσωπικά που είχα ξεκινήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, είμαστε ικανοποιημένοι διότι με την πώληση στην Τρενιτάλια η Τρενοσέ μπορεί να ανέβει κατηγορία στην Ευρώπη. Την ίδια περίοδο, ο τότε πρωθυπουργό Τσίπρα έλεγε πω με την πώληση τη Τρενοσέ η χώρα γλίτωσε ένα μεγάλο βάρο. Είναι η αρχή, έλεγε ο Τσίπρα, μια σειρά πολύ σημαντικών επενδύσεων. Η αλήθεια είναι ότι τα κέρδη των ομίλων τα είδαμε, όπως είδαμε και τους νεκρούς στα τέμπη. <Το> Ακόμα και σήμερα, έναν χρόνο μετά, οι ένοχοι του προδιαγεγραμμένου πολιτικού εγκλήματος με απίστευτο θράσος προσπαθούν να πείσουν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Η κυβέρνηση προσπάθησε να μετατρέψει σε σόου την Εξεταστική Επιτροπή και την έκλεισε άρον-άρον. Όμω η Εξεταστική Επιτροπή και οι εργασίε τη Προσέφεραν επιπλέον υλικό στι ανακριτικέ αρχέ που διερευνούν το έγκλημα στα τέμπη. Παρά τα εμπόδια, παρά τι επιλεκτικέ προσκλήσει μαρτύρων, παρά τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι επεδίωξε και πώ αντιμετώπισε η κυβερνητική πλειοψηφία την Εξεταστική Επιτροπή, α το ακούσουμε. Θα καταλάβετε. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλή. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλεια και ολοκληρώστε την 717. Αυτό έλεγε το εξώδικο. Και μια και λέμε για συγκάλυψη, ακούστε τον τρόπο προσέγγιση στο ζήτημα τη εξεταστική των τεμπών από τον πρόεδρό τη. τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ονόματι Μαρκόπουλο. Αν yeah, κάνουμε και λίγο χιούμορ, η επιτροπή μα είναι και κάπω γουρλίδικη. Δύο πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μα, ο κύριο Ανδρέας Νικολακόπουλο και η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη, υπουργοποιήθηκαν χρόνια ολόκληρα πριν το έγκλημα στα Τέμπη, ψηφίζονταν νόμοι επινόμων στο όνομα τη εξυγίανση και τη αποδοτικότερη λειτουργία του ΟΣΕ, στο πλαίσιο βέβαια τη πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών. Κατάτμιση του ΟΣΕ σε επιμέρου τηγατρικέ εταιρείε όπω Εργοσέ, Γεωσέ, Τρενοσέ. Συμβάσει επί που δεν υλοποιούνταν ή έμεναν στη μέση. Εκατομμύρια ευρώ για την εγκατάσταση εξυγχρονισμένων συστημάτων ασφαλεία των σιδηροδρομικών μεταφορών που δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ακόμα και σήμερα οι υποδομές του συνόλου των συστημάτων ασφαλείας είναι τραγική. Και επειδή κάποιοι πονηροί αναρωτιούνται γιατί η διερεύνηση του εγκλήματος να πάει πολλά χρόνια πίσω επί Πασόκ και επί ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε λοιπόν τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο κύριος αυτός είχε διατελέσει υπουργό Υποδομών και Μεταφορών από τον Ιούλιο του 2013 έως το τέλος του 2014 στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, Σαμαρά Βενιζέλου. Τεράστιες περικοπές σε προσωπικό, ε, στον ΟΣΕ κυρίως. Ο ΣΕ είχε, νομίζω, είχε μετατάξει πάρα πολύ προσωπικό και είχε φύγει από τον ΟΣΕ. Υπήρχε θέμα, σοβαρό θέμα χρηματοδότησης. Υπήρχαν ζητήματα λειτουργικότητας. Το, δίκ, το, δίκτυο ήταν πολύ ανασφαλές, υπήρχαν προβλήματα. Επαναλαμβάνω, ήταν πολύ κακή, πολύ κακή η κατάσταση του δικτύου. Ε, θυμάμαι ότι υπήρχαν μικρά μικροατυχήματα σποραδικά, ε, μικρά, μικρή σημασίας, αλλά υπήρχε ένα θέμα ασφάλεια του δικτύου, δηλαδή υπήρχε ένα θέμα συντήρηση. Και θυμάμαι ότι γινόταν μια προσπάθεια να αναζητήσουμε ένα τρόπο συντήρηση, δεν ξέρω αν έχει λυθεί ακόμα μέχρι σήμερα, του, του δικτύου, με την έννοια να αναλάβει κάποιο μέσα, μέσα από ένα SDID ή μέσα από ένα σχέδιο, εν πάση ε, μια δομή να αναλάβει κάποιο τη συντήρηση του δικτύου, γιατί ο ίδιο ο ΩΣΕ δεν είχε ούτε το προσωπικό ούτε τη χρηματοδότηση εκείνη την εποχή για να κάνει το δίκτυο. Άρα υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, και το προσωπικό αλλά και τα υπόλοιπα. Α δούμε τώρα ορισμένα πράγματα με τη σειρά. Η περιβόητη σύμβαση 717 του 2014 αφορούσε την ανάταξη και την αναβάθμιση τη φωτοσύμανση του GSMR, σύστημα δηλαδή που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, και τη τηλεδιοίκηση στον κακοσυντηρημένο και παρατημένο άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα. Η Αρχική Σύμβαση προέβλεπε ότι το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2016. Η σύμβαση λοιπόν αυτή που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016, παρατάθηκε όχι μία, ούτε δύο, αλλά έντεκα φορέ από τι κυβερνήσει των τελευταίων ετών, χωρί ποτέ να κηρυχθεί έκτοτο κάποιο ανάδοχο και με πρόσθετο προπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε φορά. Γιατί όμω υπήρξαν οι παρατάσει και οι καθυστερήσει στην ολοκλήρωση των συμβάσεων? Στο ερώτημα αυτό απαντά ακόμη και η Επιτροπή που συνέστησε η κυβέρνηση στη σελίδα 205 του πορίσματός της. Λέει επιλέξει: Τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ διάφορων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών. Για να ικανοποιηθούν μάλιστα οι προμηθευτέ από τι μεγάλε ευρωπαϊκέ χώρε, η κατάτμιση των έργων κατάντησε συνήθι πρακτική. Και συνεχίζει στο πόρισμα. Ακόμη και οι προδιαγραφέ ήταν συχνά διαφορετικέ από ένα τμήμα χιλιόμετρων έω το επόμενο, επίση κάποιων χιλιόμετρων, με συνέπεια ασυμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενό ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρακτική, η συνήθι πρακτική τη λεγόμενη απελευθέρωση. <Το, το τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή, που για να μην ξεχνιόμαστε, αν δεν την είχε ζητήσει το κουκουέ, δεν θα είχε γίνει ποτέ, το ξέρουμε όλοι. Η πρωτοβουλία του Κουκουέ ήταν κρίσιμη για να μείνει στην επικαιρότητα το έγκλημα στα Τέμπη και για να αποκαλυφθούν οι επιδιώξει τη κυβερνητική πλειοψηφία. Ορισμένα από όσα επιβεβαιώθηκαν ή αποκαλύφθηκαν από τι εργασίε τη Επιτροπή είναι τα εξή. Τα βαγόνια τη επιβατική αμαξοστοιχία δεν τηρούσαν τι σύγχρονε προδιαγραφέ πυρασφάλεια και τα υλικά κατασκευή του δεν ήταν πυράντοχα. Τα πιστοποιητικά πυρασφάλεια που διέθεταν ήταν σύμφωνα με τι προδιαγραφέ που ίσχυαν κατά το έτο κατασκευή του, δηλαδή 30 χρόνια πίσω. Παρ' όλα αυτά, παρά τα 30 χρόνια πίσω από τι προδιαγραφέ, είχαν άδεια κυκλοφορία από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, καθώ και από την ΕΡΑ, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των βαγονιών που κινούνται στο σιδηροδρομικό δίκτυο εξαιτία του κόστου που απαιτείται για να υπάρχουν όλε οι απαραίτητε επικαιροποίησει στι υποδομέ πυρασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φωτιά μετά τη σύγκρουση συνέχιζε να καίει περίπου 2,5 ώρε μέχρι περίπου τις δύο ταξιμερώματα υπήρχαν ακόμη αιστείες φωτιάς. Γιατί? Μα γιατί υπάρχει το κόστος. Το κόστος και τα κέρδη των ομήλων. Η ιατροδικαστική εξέταση ενός από τα θύματα έδειξε ότι αιτία θανάτου ήταν η φωτιά και όχι η σύγκρουση. Για 29 θύματα η ιατροδικαστική έκθεση αδυνατή να καταλήξει σε ακριβή συμπεράσματα σχετικά με την αιτία θανάτου λόγω της μεγάλης έκτασης της απανθράκωσης. Είναι εύλογο λοιπόν που οι συγγενείς των θυμάτων διερωτώνται. Πώς από τα θύματα αυτά κάηκαν ζωντανά, πόσα θα είχαν σωθεί αν δεν υπήρχε η φωτιά. Στις 2 Μαρτίου, δύο μέρες μετά το έγκλημα, πήγε στη Λάρισα ο Τριαντόπουλος, τότε υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, και συγκάλεσε σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης, λαμβάνονται αποφάσεις για άμεσες ενέργειες που οδήγησαν στην εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματο. Για αυτές τις ενέργειες δεν υπήρξε καμία εισαγγελική εντολή. Όπως επίσης δεν έγινε και καμία ενέργεια εκ μέρου των εισαγγελικών αρχών για να αντισταματήσουν. Μια, μια, μια 23χρονη αγνοείται και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ταυτοποίηση του συγγενή των θυμάτων, δίνεται η εντολή από τον αγοραστό για την απομάκρυνση των συντριμιών και των βαγονιών. Στη συνέχεια, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί έρευνα από του πραγματογνώμονε που διερευνούν το δυστύχημα και χωρί να υπάρχει εισαγγελική εντολή, αρχίζει η απομάκρυνση του επιφανειακού χώματο μέχρι βάθο ενό μέτρου. Μετά την απομάκρυνση του χώματο, ο χώρο καλύπτεται από στρώματα από κροκάλα, χαλίκι, άμμο και στρώνεται άσφαλτο και πίσα. Αυτή η διαδικασία που σα περιγράψαμε έχει ολοκληρωθεί μόλι μία εβδομάδα μετά το δυστύχημα. Οι ενέργειε αυτέ έχουν γίνει χωρί να υπάρχει άδεια από τι αρμόδιε δικαστικέ αρχέ. Αυτό βέβαια έχει ω αποτέλεσμα την πλήρη εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματο σε αντίθεση με το νόμο 5014 για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2023 και προβλέπει ότι ο τόπος του δυστυχήματος και τα συντρίμια προστατεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για να γίνει διερεύνηση η τραγική ηρωνία. Για όλη αυτή την αλλίωση του τόπου ξοδεύτηκε το ποσό των 650.000 ευρώ, δηλαδή ποσό τριπλάσιο από αυτό που απαιτούνταν για την επισκευή της τηλεδιοίκησης της Λάρισας που κάει τον Ιούλιο του 2019. Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν πιθανότατα πολύτιμα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε. Το γεγονό αυτό επισημάνθηκε από του βουλευτέ του ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή, χωρί βέβαια να πάρουν καμία απολύτω απάντηση. Στι 29 Μαρτίου του 2023, δηλαδή ένα μήνα μετά το δυστύχημα, κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτου πήγε στον τόπο του εγκλήματο για τη συλλογή δειγμάτων εδάφου για χημική ανάλυση. Κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει τι πρώτε μέρε του Μαρτίου. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2023. Σε 7 από τα 25 δείγματα βρέθηκε ξυλόλιο, μια ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης και μεταξύ των άλλων στο λαθρεμπόριο καυσίμων για την όθευση της βενζίνης. Και το ερώτημα είναι, μήπως τελικά το εμπορικό μετέφερε παράνομα καύσιμα και η φωτιά δεν οφείλεται στα έλεια των μετασχηματιστών όπως αποφάνθηκαν οι διορισμένοι από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές πραγματογνώμονες. Τον Αύγουστο του 2023, συγγενεί των θυμάτων κατέθεσαν μήνυση κατά παντό υπευθύνου για τον πάζωμα. Ο εισαγγελέα Πρωτοδικών, αντί να διερευνήσει την υπόθεση και να ασκήσει διώξει ω όφιλε, απευθύνει αυστηρότατη εντολή προ του γονεί-μήνυτε να διευκρινίσουν του λόγου τη μήνυση, ορίζοντα και τη μέρα που θα έπρεπε να καταθέσουν το υπόμνημά του στο πτεσματοδικείο Θεσσαλονίκη, προειδοποιώντα μάλιστα σε όποιον δεν συμμορφωθεί ότι θα γίνει προσαγωγή και θα πληρώσει πρόστιμο όπως προβλέπετε. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε το πόρισμα. Οι πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από το τμήμα Τροχιάς Λάρισας και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, στο πόρισμά του συμπεραίνουν ότι η έκρηξη οφείλεται στα έλεα των μετασχηματιστών των τριών ηλεκτρομηχανών. Μάλιστα. Την άποψή του αυτή, που τη στηρίζουν, τη στηρίζουν σε βιβλιογραφία, η οποία όμω αναφέρεται σε διαφορετικέ συνθήκε από αυτέ του δυστυχήματο στα τέπει. Τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητούνται δρυμύτατα από εμπειρογνώμονε διορισμένου από τι οικογένειε των θυμάτων. Και βέβαια θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, προσέξτε, η μελέτη βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχεία, τη φόρτωσή τη αλλά και τη διέλευσή τη από όλου του ενδιάμεσου σταθμού από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τον τόπο του δυστυχήματο. Και ενώ τα αντίστοιχα βίντεο τη επιβατική αμαξοστοιχεία συμπεριλήφθηκαν πολύ νωρί στη δικογραφία, Αυτά τα βίντεο, τη εμπορική δηλαδή αμαξοστοιχία, ο εφέτη ανακριτή τα ζήτησε τέλη Μαου. Ξέρετε τι έγινε όμω όταν τα ζήτησε. Η απάντηση που πήρε πλέον ο ανακριτή από τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Τερεζάκη, ήταν ότι αυτά είχαν σβηστεί 15 μέρε μετά το δυστύχημα, όπω ορίζεται, λέει, από την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να προσθεθούν σε όλα εκείνα που επιβεβαιώνουν την καραμπινά τη συγκάλυψη του εγκλήματο. Το κράτο που ευθύνεται για το έγκλημα οργανώνει και τη συγκάλυψή του, είναι ξεκάθαρο. Και ένα χρόνο μετά επιβεβαιώνεται πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι πραγματικό ένοχο είναι η πολιτική τη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου που υλοποιούν οι σημερινοί και όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει. Θα κλείσουμε σήμερα με κάτι που θεωρούμε ότι είναι το μοναδικό που μπορούμε να αποτίσουμε ως φόρο τιμής στους νεκρούς και τις οικογένειές τους. Είναι όσα έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας από τις κινητοποίησεις 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων τις μέρες μετά το έγκλημα στα τέμπη. Είναι τα συνθήματα και φωνέ μαθητών και φοιτητών, εργαζομένων, γυναικών και αγροτών. Είναι τα συνθήματα των απεργιακών κινητοποιήσεων εκείνων των ημερών, των μαθητικών και φοιτητικών καταλήψεων που έσπασαν τη σιωπή που επεδίωκε τότε όλο το αστικό πολιτικό σύστημα με πρώτη την κυβέρνηση. Είναι τα συνθήματα που ακούσαμε και χτες στις συγκλονιστικές απεργιακές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εμείς θα τα πούμε λίγο νωρίτερα μάλλον από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.